Σοκ προκάλεσε στη σχολική κοινότητα του νησιού η σύλληψη ανήλικου μαθητή του Επαλμυρών μετά από καταγγελία γονέων μαθητή του ίδιου σχολείου ότι ο συμμαθητής του του έβγαλε όπλο μέσα στο σχολείο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση, ενώ ο ανήλικος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Όντως υπήρξε ένα περιστατικό με παρουσία κάποιου όπλου μέσα στο χώρο του σχολείου από κάποιον μαθητή. Το σχολείο επιλήφθηκε αμέσως και κλήθηκε αστυνομία. Έχει πάει ο μαθητής και ο καταγγέλων μαζί με τους γονείς και κάποιους μαθητές μάρτυρες στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα Μυρών, και έχει αναλάβει η αστυνομία να διερευνήσει περαιτέρω το περιστατικό. Άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μυρών εντόπισαν και το όπλο σε χώρο πλησίων του σχολείου. Επρόκειτο για ρέπλικα, απομίμηση δηλαδή όπλου, που όμως εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου περί όπλων. Το θέμα που έκανε μέσα σε λίγα λεπτά το γύρο της χώρας έχει μουδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό που μπορώ τώρα να πω είναι ότι πριν από περίπου 10 λεπτά μίλησα με την αστυνομική διεύθυνση. Ακόμα διερευνάται το γεγονός, τη φάση της προανάκρισης είναι, δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα. Ούτε αν υπήρχε όπλο, ούτε τι όπλο ήταν, ούτε αν ήταν ψεύτικο, ούτε αν ήταν αληθινό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν, γιατί στην αρχή υπήρχε και μια φήμη περί μαρτύρων, δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι να είδαν ότι έγινε ένα τέτοιο περιστατικό. Όπως τόνισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, αύριο θα επισκεφθεί το σχολείο Κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετέχει και ψυχολόγος, ενώ με την ολοκλήρωση της έρευνας και ανάλογα με το τι αυτή θα δείξει, θα ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα που προβλέπονται, όπως και η τιμωρία του μαθητή. Θα δούμε τι θα μας δώσει. Και αναλόγως το τι θα βγάλει η προανάκριση, θα δούμε τα επόμενα βήματά μας, αυτά που πρέπει να είναι. Διότι αυτά δεν έχουν σε καμία περίπτωση θέση, ξαναλέω, σε σχολικά περιβάλλοντα. Ας περιμένουμε όμως την προανάκριση. Υπάρχουν οι διαδικασίες. Σαν διεύθυνση, σαν σύλλογος, θα πάρουμε τα μέτρα μας. Και το υπόλοιπο κομμάτι είναι θέμα της αστυνομικής διεύθυνσης. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η δήλωση ενός επίσης μαθητή του ΕΠΑΛ Μυρών, ο οποίος τόνισε ότι μέσα στο σχολείο δεν έχει αντιληφθεί ούτε έχει ακούσει ποτέ ξανά να βρεθεί όπλο. Είπε όμως ότι έχει ακούσει για μαχαίρι. Για μαχαίρι έχω ακούσει. Για μαχαίρι. Ναι, αλλά για όπλο όχι. Ποτέ. Πώς σχολιάζει αυτό το μαχαίρι? Ποιο λόγο κάποιος να κρατάει μαχαίρι ή όπλο ή ψεύτικο όπλο? Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Πάντως το νέο περιστατικό βίας φέρνει για μία ακόμη φορά στην επιφάνεια την ένταση που επικρατεί μέσα στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί να ζητούν την παρέμβαση της κοινωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές μεταφέρουν και μέσα στο σχολείο την ένταση αλλά και τη βία που ζουν στη διάρκεια της κρίσης μέσα στα σπίτια τους. Αυτό που γίνεται σήμερα μας προσβάλλει όλους μας και θα πρέπει επιτέλους να βρούμε λύσεις και να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να κοφεύουμε, έτσι κάνοντας ότι δεν συμβαίνει τίποτα.